Παραγραφές με διάφορους τρόπους, κόλπα κτλ. Μπορεί να υπάρχουν. Πολιτικές παραγραφές σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχουν. Ο λαός έχει και μνήμη, έχει και κρίση σε αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Εδώ έχουμε μια κατάσταση, πώς να το πει κανένας, εκ των πραγμάτων. Έρχεται, εισάγεται μια αίτηση των ανακριτών, ανακριτριών κτλ. Στη Βουλή και η Βουλή κλείνει. Εμείς εκδώσαμε, πρέπει να ξέρετε, τη μαύρη βίβλο της ντροπής, όπως την ονομάζουμε, με τροπολογίες και άλλες διαδικασίες που έχουν έρθει νύχτα στη Βουλή όλη αυτή τη χρονική περίοδο και έχουν περάσει. Να κάτσουμε να αξιολογήσουμε το έργο των ανακριτών, ανακριτριών, είναι σαν να επαναλαμβάνουμε μια διαδικασία που όφιλε να κάνει η Βουλή. Εγώ, αν θέλετε να πω, μπορεί να την απέριπτε, όπως λέει ο κύριος Τσούκαλης. Το πιθανότερο ήταν. Όχι, μπορεί να την απέρριπτε, αλλά δεν μπορεί να μην εισαχθεί μαζί και με άλλες περιπτώσεις. Θα απερίπτε το σίγουρα. Εγώ σας λέω το εξής. Και εδώ. Γι' αυτό λέω, μήπως κάτι από υπερβάλλοντα ζήλο δημιούργησε το πρόβλημα. Έχουμε και έγκριτους νομικούς και στο τραπέζι. Από τις δύο πλευρές. Μα γι' αυτό πρέπει να ξέρετε το εξής. Ότι η διαδικασία, η προανακριτική, έχει ένα χαρακτήρα. Δεν τελειώνει στη συζήτηση μέσα στη Βουλή. Μπορεί στη συζήτηση με κάποιον ο οποίος δεν είναι πολιτικός να προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικού προσώπου. Δεύτερο, η ίδια η ομιλία του κυρίου Βενιζέλου στη Βουλή μπορεί να έδινε, και εξ αυτών και τα πρακτικά, όπως και οι άλλες ομιλίες, νέα στοιχεία. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω και μερικά που κατά τη γνώμη μου ήταν νέα στοιχεία και ολοκληρώθηκε μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που είπε ο κύριος Βενιζέλος στη Βουλή τότε για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα ήταν ψευδές. Ότι δεν είναι 200 εκατομμύρια, αλλά είναι 20, γιατί το 10%, το 10% των 2 δισεκατομμυρίων είναι 200 εκατομμύρια. Δεν είναι 20. Ή ότι για, μπείτε μέσα στο διαδίκτυο και κοιτάξτε στην εταιρεία Πρίμα, αν δεν κάνω λάθος, πόσο μεγάλη είναι η εταιρεία Πρίμα. Έχει όλα και όλα, εκτός Καραμαγκά, άλλα 3 ναυπηγεία τα οποία κατασκευάζουν σκάφη αναψυχής. Το μεγάλο της δυνατό, δυνατό της χαρτί είναι. Μην πούμε στην ουσία όμως. Δηλαδή, εδώ είναι το βασικό ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που φαίνεται, αυτό που μένει στο κοινωνικό συνειδητό, θα το έλεγε κανένας, είναι ότι υπήρχε εν εξελέκ λήξη διαδικασία η οποία θα απαιτούσε μια απόφαση της Βουλής. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και παράγει ως αποτέλεσμα την παραγραφή. Είχαμε ξέρετε κάτι. Όμως γι' αυτό και είχαμε αποφασίσει το αντίθετο. Είτε με υπερβολή από τη μία πλευρά. Εγώ να πω, για να είμαστε δίκαιοι, είτε με υπερβολή από τη μία πλευρά, έτσι όπως ξεκίνησε από την κυρία Κωνσταντοπούλου, είτε με υπερβολή προστασίας από την άλλη πλευρά, τραυματίζεται το πολιτικό σύστημα, το ήδη τραυματισμένο πολιτικό σύστημα. Με ευθύνες ή της μίας ή της άλλης πλευράς ή και των δύο πλευρών. Εάν δηλαδή υπήρξε υπερβολή από την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αλλά και υπερβολή από την πλευρά εκείνων που ήθελαν τάχαμ να προστατεύσουν τον κύριο Βενιζέλο, το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Παπαγαλάκια δημοσιογράφοι που κοκολώνετε τις υποθέσεις και φέρνετε τους πολιτικούς και τα βρίσκετε και εμείς. Είμαστε στη γωνία και σας έχουμε και εσάς στη γωνία. Πάντως ο κύριος Μαρκόπουλος μας έβαλε ένα πλήθος.